Λοιπόν, είδαμε ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες αναφορικά με το ετοιμόρουπο αυτό κτίριο, μέρος του οποίου βέβαια έπεσε, κατέρευσε στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Πολλά ακούστηκαν, πολλά γράφηκαν. Πάμε λίγο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, τον κύριο Μιχάλη Χωραφά. Κύριε Χωραφά, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές, στους τηλεθεατές μας. Ακούσαμε σήμερα ότι κατεδαφίζεται ένα μέρος από το συγκεκριμένο ετοιμόρροπο. Έχουμε αυτή την εξέλιξη? Σημαντική εξέλιξη. Είχα μιλήσει και με τον αντιδήμαρχο τις προηγούμενες μέρες που μου το επιβεβαίωσε. Πράγματι, τουλάχιστον για αυτό το κτίριο κάτι γίνεται. Παρόλο που ίσως καλό θα ήταν να απομακρυνθεί όλο, τουλάχιστον όμως έφυγε ένα τμήμα το πιο επικίνδυνο και είναι και αυτό σημαντικό, πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια ανοιχτή πληγή για το Ηράκλειο τα ετοιμόρροπα? Μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι αυτό το φαινόμενο? Ειδικά για το Ηράκλειο είναι πράγματι μια πληγή. Είναι μεγάλο το πλήθος των ετοιμόρροπων κτηρίων, των επικίνδυνων κτηρίων. Εμείς σαν Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο, είχαμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας καταγράφοντας τα κτίρια της πόλης. Καταγράψαμε περίπου 700 επικίνδυνα κτίρια, ώστε ο Δήμος να έχει τη δυνατότητα να τα έχει καταγεγραμμένα και να μπορεί να προχωρήσει σε δράσεις. Δυστυχώς, το γραφειοκρατικό πλαίσιο είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει γρήγορες δράσεις. Και αυτό θέλω να σας πω, κύριε Χωραφά, ότι από τη μια μέρα στην άλλη μην περιμένουμε θαύματα. Σίγουρα θαύματα να μην περιμένουμε, αλλά να περιμένουμε ενέργειες. Αυτό που μας ενδιαφέρει σαν Τεχνικό Επιμελητήριο, επειδή εμείς δράσαμε και κάναμε το καθήκον στην πόλη του Ηρακλείου τουλάχιστον, περιμένουμε και από την πολιτεία γρήγορες δράσεις, να νομοθετηθεί ένα καινούριο πλαίσιο που να είναι πιο ευέλικτο και να δίνει τη δυνατότητα για λόγους ασφάλειας να παρακάμπτονται όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε δει ότι συνήθως τα περισσότερα προβλήματα άπτονται των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί υπάρχει καθυστέρηση ή όροι διατήρησης που δεν επιτρέπουν την άμεση κατεδάφιση. Ακριβώς. Δυστυχώς όμως ποιος σκέφτεται την ασφάλεια, και η ασφάλεια είναι το κυρίαρχο. Να διαχωρίσουμε λίγο δύο όρους, τον όρο ετοιμόρροπο κτίσμα και τον όρο διατηρηταίο ετοιμόρροπο. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής αυτό που λέω και αν το λέω σωστά. Ναι, βεβαίως. Στα θέματα των διατηρηταίων κτιρίων τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για την προάσπιση της ασφάλειας και εκεί το κυρίαρχο που μπορεί να γίνει, είναι το άμεσο μάλλον που μπορεί να γίνει, είναι μια περίφραξη ασφαλείας και κάποια ικριώματα τα οποία να εμποδίζουν την κατάρρευση, αν γίνει η κατάρρευση να μην προσγειωθεί στα κεφάλαια των περίοικων. Στα απλά επικίνδυνα ή ετοιμόρροπα κτίρια έχουμε περισσότερες δυνατότητες, αρκεί βέβαια να μην βρίσκονται στην παλιά πόλη, γιατί πάλι στην παλιά πόλη, όπως είπαμε, άπτονται τις εποχές νεοτέρων. Τελευταία ερώτηση. Ακόμα και αυτή η περίφραξη να μπει γύρω από αυτά τα ετοιμόρροπα κτίσματα, δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού? Εκεί τώρα εξαρτάται από την ποιότητα των ικριωμάτων, την πυκνότητα των ικριωμάτων και τη σταθερότητα των ικριωμάτων. Αν πληρωθεί μια πάρα πολύ καλή κατασκευή και ποιοτική, υπάρχει δυνατότητα να αποτραπεί το ατύχημα. Μάλιστα. Κύριε Χωραφά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.